Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες πανελλαδικές. Σίγουρα μία αποτυχία στις πανελλαδικές, όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν σημαίνει αποτυχία στη ζωή σε καμία περίπτωση. Έχουμε δει και ανθρώπους πραγματικά οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν έχουν εισέλθει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχουν βρει το νόημα και της ζωής και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Οπότε κάτι το οποίο δεν είναι κοινό μυστικό, είναι ρεαλιστικό και είναι αλήθεια, είναι ότι ένα πτυχίο ή μία είσοδο στο πανεπιστήμιο δεν οδηγεί στην ευτυχία και στην επαγγελματική αποκατάσταση. Σίγουρα είναι ένα εφόδιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μία αποτυχία ενός μαθητή τρίτης λυκείου στις πανελλαδικές σημαίνει κατ' επέκταση ότι έρχεται και η καταστροφή σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν κάποια tips που καλό είναι να υιοθετηθούν και από τις οικογένειες και κατ' επέκταση αυτά τα tips να περάσουν και στα ίδια τα παιδιά μετά από μία αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλω λίγο να παραμείνουμε στο θέμα, να εστιάσουμε σε αυτό το ζήτημα και να υποδεχτούμε την κυρία Μαρία Τσαπαρίδη, ψυχολόγος στο πρώτο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε την ψυχική ισορροπία ενός μαθητή υποψήφιου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, ανεξάρτητα αν πέτυχε ή όχι? Υποστηρίζοντάς τον, όταν είμαστε δίπλα στα παιδιά τα οποία περνάνε αυτή την δύσκολη και αρκετά παιδική φάση της ζωής τους, χρειάζονται πάνω απ' όλα υποστήριξη από τους οικείους και από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Υποστήριξη πολύ περισσότερο αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, έτσι δεν είναι? Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται χρόνος να δοθεί σε αυτά τα παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη συνθήκη και χρειάζονται τον χρόνο για να συνειδητοποιήσουν τι έγινε, να αντιληφθούν το μέγεθος της αποτυχίας και αν πράγματι αυτό είναι τόσο σημαντικό ώστε να καθορίσει τη ζωή τους και να μην πάρουν σε πρώτη φάση κάποια βιαστική απόφαση. Και σίγουρα, κατά γενική ομολογία, δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι τόσο σημαντική αυτή η αποτυχία που μπορεί να καθορίσει το μέλλον, τη ζωή ενός παιδιού 17-18 χρονών. Σε καμία περίπτωση είναι μια συγκεκριμένη αποτυχία σε μια συγκεκριμένη διαδικασία που αν αυτή επαναληφθεί μπορεί με κάποιο τρόπο να έχει το καλύτερο, γιατί το καλύτερο είναι υποκειμενικό, αλλά το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον οποιοδήποτε υποψήφιο. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί τώρα που δεν πήγε καλά φέτος στις εξετάσεις, να δει τι πήγε στραβά, να δει τις αιτίες στις οποίες οφείλεται αυτή η εξέλιξη και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους και τις προοπτικές του και σε μια επόμενη φάση να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τις περισσότερες φορές αυτή η ψυχική ανισορροπία σε έναν μαθητή τρίτης λυκείου οφείλεται κυρίως στην προσέγγιση και στην πίεση που έχει δεχτεί από την οικογένειά του, τον οικογενειακό του κύκλο και περίγυρο. Επηρεάζεται αναμφίβολα και από το οικογενειακό και το ευρύτερο περιβάλλον, το οποίο είναι σημαντικό για τον κάθε μαθητή που αποφασίζει να δώσει πανελλήνιες. Αλλά αν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, όσο πιο ομαλές είναι αυτές, όσο πιο ήρεμη είναι η κατάσταση γύρω από τον υποψήφιο μαθητή που θα δώσει πανελλήνιες, τόσο πιο κοντά μπορεί και εκείνο το παιδί να πλησιάσει στο αποτέλεσμα το οποίο επιθυμεί και να επιτευχθεί ο στόχος τον οποίο έχει θέσει από την αρχή της χρονιάς. Να πάρουμε λίγο το κομμάτι των tips. Δηλαδή, να ασχοληθεί με κάποια δραστηριότητα το παιδί, να έρθει πιο κοντά με φίλους του, μία έξοδος, διακοπές, μία στροφή προς το βιβλίο, προς τις τέχνες. Τι έχετε να προτείνετε? Σε πρώτη φάση δεν χρειάζεται και δεν βοηθά η απόσπαση της προσοχής. Είναι σημαντικό να βιώσει αυτό το οποίο συμβαίνει στην τρέχουσα φάση της ζωής του. Δηλαδή, ή έχει μια αποτυχία. Να πάρει το χρόνο του να συνειδητοποιήσει, να δει τι πήγε στραβά, να κάνει την αυτοκριτική του και αφού
επανέλθει σε μια πιο ισορροπημένη ψυχική κατάσταση, να δει τι θέλει πραγματικά να κάνει από εδώ και πέρα, να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του και να δει τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμεί για την ζωή του από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Ψυχραιμία, λοιπόν. Παίζει σοβαρό και πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια. Το να εκφράσει αυτή τη στιγμή η οικογένεια του παιδιού, που προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε, να κριτικάρει, να εκφράζει το θυμό, τη θλίψη και όποιο άλλο αρνητικό συνέστημα το έχει προκαλέσει αυτή η κατάσταση, δεν βοηθά καθόλου. Ας πάρουν όλο το χρόνο, τόσο υποψήφιος όσο και το περιβάλλον του, να συνειδητοποιήσουν τι έχει γίνει και σε επόμενη φάση να εμπνέουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις κριτικές, όλα όσα έχουν ανάγκη να πούν, αλλά σε μια πιο ψύχρεμη κατάσταση, μια πιο ομαλή συνθήκη. Ψυχραιμία, λοιπόν, όχι σπασμωδικές κινήσεις, κατανόηση από την πλευρά της οικογένειας και ένας επαναπροσδιορισμός της κατεύθυνσης και των στόχων ενός μαθητή που πιθανότατα να έχει αποτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και γιατί όχι, έχει τη δυνατότητα να ξαναδώσει και δεύτερη και τρίτη φορά ή να μείνει σε Ελλάδα, να μην ξαναδώσει πανελλαδικές, να μπει σε μια ιδιωτική σχολή. Είναι πάρα πολλές οι επιλογές σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας και τις κατευθύνσεις που δώσατε, κυρία Τσαπαρίδη. Και καλή συνέχεια σε όλους τους μαθητές. Είτε κατάφεραν είτε όχι τον στόχο τον οποίο έθεσαν. Πολύ σημαντικό. Καλή συνέχεια. Εδώ. Να είστε καλά. Η ζωή δεν σταματάει εδώ σε καμία περίπτωση. Λοιπόν.